104. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένουν οι νοσηλίες στα νοσοκομεία της Κρήτης. 108 είναι οι ασθενείς, από τους οποίους οι 92 νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και 17 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων 13 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 27 ασθενείς, ενώ με 22 ακολουθούν τα νοσοκομεία Ηρακλείου, Βενιζέλιο και Πανεπιστημιακό. 305 ήταν χθες τα κρούσματα στην Κρήτη από τα 6.565 που καταγράφηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου εντοπίστηκαν 172, στο Λασίθι 7, στο Ρέθυμνο 66 και στα Χανιά 60. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου ξεκινά σήμερα η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19 που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως μεταμοσχευμένοι με νεφρική ανεπάρκεια και καρκινοπαθείς. 30 στο σύνολό τους όλοι όσοι ασθενείς λάβουν τα πρώτα μονοκλωνικά αντισώματα στην Κρήτη. Θα χορηγούνται σε πρώτη φάση σε 10 νοσοκομεία της χώρας μέσω της πλατφόρμας ειδικά, όπου οι θεράποντες ιατροί θα υποβάλλουν τις αιτήσεις, ενώ τον τελικό λόγο θα έχει η Ειδική Επιτροπή Λοιμόξεων, η οποία ορίζει μεταξύ άλλων και τα κριτήρια για τη χορήγησή τους. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου νοσηλεύεται από χθες για προληπτικούς λόγους, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν παρενέργεια νεαρή γυναίκα που από λάθος του νοσηλευτή πήρε πενταπλή δόση του εμβολίου της Pfizer. Η νεαρή γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, είπε στον 984 πριν από λίγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης. Σε συναγερμό έχει θέσει την επιστημονική κοινότητα η νέα παραλλαγή του κορονοϊού, η οποία έκανε την εμφάνισή της στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυστηροποιούνται τα μέτρα και οι μετακινήσεις σε Ευρώπη και Ασία. Μπλόκος στους ταξιδιώτες από τις περιοχές της Νότιας Αφρικής θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκαλεί σήμερα το μεσημέρι συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσει το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, το οποίο ονομάζεται Β11529, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχητιών, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του Κρίστιαν Λιντμάιερ. Εκτάκτως συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας στην Αθήνα για να εξετάσει τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με την μετάλλαξη του ιού SARS-CoV-2, καθώς και το ενδεχόμενο ανάγκης ταξιδιωτικών οδηγιών περιορισμών για χώρες της Νοτιού Αφρικής. Χρειάζεται συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση και απαγόρευση των πτήσεων από ορισμένες χώρες της Αφρικής, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα της εξελισσόμενης κατάστασης, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχελος. Χρονικό όριο 9 μηνών για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μετακινήσεις εντός της ζώνης Σέγγεν. Κοινή μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων σε 33 χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έδειξε ότι τα εμβόλια στην Ελλάδα έχουν σώσει 12.175 ζωές, 11.429 μετά τις δύο δόσεις και 746 μετά την πρώτη δόση, αποτρέποντας ισάριθμους θανάτους λόγω COVID-19. Πράσινο φως για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έως 11 ετών με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech κατά του κορονοϊού από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Εφαρμόζουμε μια πολύ δύσκολη στρατηγική για να κρατήσουμε την χώρα και την κοινωνία ανοιχτή, την οικονομία και την εκπαίδευση σε λειτουργία και ταυτόχρονα να στηρίξουμε το σύστημα υγείας με ενίσχυσή του σε ανθρώπινο δυναμικό και προσθήκη κλινών από τον ιδιωτικό τομέα. Κάνουμε ταυτόχρονα μια τεράστια προσπάθεια για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε τηλεοπτική συνέντευξή του για την στρατηγική της κυβέρνησης στη νέα φάση της πανδημίας. Σήμερα Παρασκευή πραγματοποιείται η εμβόλυμη καταβολή των αναδρομικών σε 12.173 συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης από το Μάιο του 2016. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η συγκεκριμένη περίπτωση των συνταξιούχων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη. Γι' αυτό, άλλωστε και για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκκρεμούσε, όπως σημειώνει, ο επανυπολογισμός των συντάξεών του με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου.
νόμου 4670 του 2020. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων τη Δευτέρα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας για την φορολόγηση των αναδρομικών τους. Σήμερα η καταβολή του ποσού των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ στους λογαριασμούς 36.515 δικαιούχων που αφορούν στους εργαζόμενους ενταγμένους στο μηχανισμό συνεργασία. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για το μήνα Οκτώβριο. Ανάπτυξη ανώτερη της αναγραφόμενης στον προϋπολογισμό, προβλέπει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα κλείσει τη φετινή χρονιά με επέκταση άνω του 7% και το 2022 θα προσθέσει περισσότερο από 5%. Δεν είναι πρόθυμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Σύσταση, σύμφωνα με την οποία μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμψηφίσουν ζημιές των ετών 20 και 21 με τα κέρδη προηγούμενων ετών και να τους επιστραφούν οι καταβληθέντες φόροι, δηλώνει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χαρίς Μαμουλάκης, επικαλούμενος στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε ερώτησή του με την συνυπογραφή ακόμα 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέμβαση υπέρ της διενεργούμενης απογραφής από την ΠΕΔ Κρήτης με αφορμή την απόφαση για την χρονική παράταση των αρχικών προθεσμιών. Ο πρόεδρος της Γιάννης Κουράκης στην σχετική του δήλωση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συμμετοχής των πολιτών στο όλο εγχείρημα, δεδομένου ότι τα στοιχεία που θα προέλθουν από την υπογραφή είναι απαραίτητα όχι μόνο για τη χάραξη οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά ιδιαίτερως σημαντικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. 150.000 είναι τα αγνώστου ταυτότητα στεμάχια ιδιοκτησιών στους δίσμους Φεστού, Γόρτινας, Αρχανών Στερουσίων, Μενώα Παιδιάδος και Βιάνου, όπως δείχνουν τα στοιχεία κτηματογράφησης και 600.000 τα γνωστής ταυτότητας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φέρεται να αντιμετωπίζει ο Δήμος Φεστού, αν και μετά την προανάρτηση των δικαιωμάτων το ενδιαφέρον αναζωπηρώθηκε με αποτέλεσμα 40.000 ιδιοκτήτες να υποβάλουν δηλώσεις. Τα παραπάνω αναφέρει στον 984 ο υπεύθυνος μηχανικός της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, ο Γιώργος Ντάλλας. Η οριστική αναρτησή τους θα γίνει το Μάρτιο του 2022. Υλοποιούμε ένα πλάνο που αναβαθμίζει συνολικά τις υποδομές της Κρήτης και θα αναδείξουν το νησί σε ένα κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου, είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών Κώστας Κεραμαλής. Αυτό αφορά στο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, το ΒΟΑΚ, το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, τα αρδευτικά, αντιπλημμυρικά έργα και αυτά της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Όλα αυτά τα έργα αναβαθμίζουν και την εθνική και την τοπική οικονομία και θα οδηγήσουν την Κρήτη σε μια άλλη πορεία τα επόμενα χρόνια, επισήμανε. Όσον αφορά στις εξελίξεις για το βόρειο δικό άξονα και συγκεκριμένα για την περιβαλλοντική έγκριση του πρώτου τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη με 22,5 χιλιόμετρων, είπε ότι ουσιαστικά η απόφαση αυτή σηματοδοτεί οριστικά και αμετάκλητα την έναρξη του έργου ώστε η Κρήτη να αποκτήσει τον αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Στις 6 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς το ποιος ιδιώτης επενδυτής θα πάρει με σύμβαση παραχώρηση στην έκταση των 345 στρεμάτων εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών. Το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε χθες την αποσφράγηση των προσφορών, κρίνοντας τελικά επιλέξιμες τις 3 από τις 4 προσφορές που είχαν κατατεθεί στις 15 Οκτωβρίου, ενώ αποφάσισε να καλέσει τα 2 εκ των 3 επιλέξιμων σχήματα να υποβάλουν βελτιωμένες προσφορές στο πλαίσιο ηλεκτρονικού πληστηριασμού που προγραμμάτισε για τις 6 Δεκεμβρίου. Τα οδικά έργα σύνδεσης των Δήμων Ιερά Πέτρας και Βιάνου συζητήθηκαν στη συνάντηση των Δημάρχων με τον Περιφερειάρχη σήμερα. Ζήτησαν την υποστήριξή τους στην κοινή διεκδίκηση προς την κεντρική κυβέρνηση και τα Υπουργεία προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή του νότιου οδικού άξονα. Στην ατζέντα τέθηκε επίσης και το οδικό δίκτυο που συνδέει την περιοχή του Μύρτους με τον Καλικοβρέχτη και τα Τέρτσα, δηλαδή την παραθαλάσσια διαδρομή που ενώνει τις δύο περιοχές. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου συντήρησης του δρόμου προς τον οικισμό Βαγιονιάς με προϋπολογισμό 248.000 ευρώ υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Ενισχύθηκε η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με ένα σύγχρονο υδροφόρο, ένα πολυμηχάνημα εκχιονισμού, αλλά το διανομέα όπως επίσης και κλαδοκόπτη. Σύμβαση 3,2 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων, προστασία πρανών και αποκατάσταση οδού επί της παλιάς Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Επισκοπής υπογράφηκε σήμερα στην Περιφέρεια.
Πίκρα και απογοήτευση στο Αρκαλοχώρι, καθώς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία φρενάρουν την επούλωση των πολλών πληγών. Το Αρκαλοχώρι και όλους εμάς είναι σαν να μας κλώτσισε ένα τεράστιο πόδι και στη συνέχεια να μας άφησαν στην τύχη μας, είπε στον 984 ο γραμματέας του Συλλόγου Σεισμόπληκτών η Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος, καθώς οι καθυστερήσεις από τις αυτοψίες στα κτίρια μέχρι την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ή ακόμα και την ένταξη επιχειρήσεων στη συνεργασία σταμάτησαν τον χρόνο. Μιλά για χάσμα μεταξύ υποσχέσεων, ανακοινώσεων, πράξεων από την πολιτεία. Επικαλείται τα όσα είπε πρόσφατα στον 984 ο Δήμαρχος, ότι λόγω έλλειψης χρημάτων σταματάει 30 Νοεμβρίου τα 1.200 συσίτια, τα οποία αναλαμβάνει χορηγός, και προσθέτει πως δεκάδες εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς στήριξη, ότι το 80% των καταστημάτων παραμένουν κλειστά και πως οι απώλειες στον τζίρο είναι της τάξης του 70 με 100%. Όνειρο για τους επαγγελματίες και η εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς, καθώς τα ερείπια και τα μπάζα παραμένουν στους δρόμους, λέει ενδεικτικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστελέχωση του γραφείου ΤΑΕΦΚ, που έμεινε με 25 μηχανικούς από τους 60 που αρχικά τοποθετήθηκαν, διερωτήθηκε πότε θα καταφέρουν χρονικά να διεκπεραιώσουν τις 1.200 αυτοψίες οι οποίες εκκρεμούν. Ξανά εκτός λίστας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις παραμένει η κριτική σταφίδα. Ο λόγος περιορισμού της λίστας είναι να περιοριστούν το δυνατόν περισσότερο τα κονδύλια που απαιτεί το Ταμείο Χρηματοδότησής τους. Ο προϋπολογισμός των συνδεδεμένων μειώνεται ώστε να πάνε περισσότερα χρήματα στη βασική ενίσχυση, με τις διαχειριστικές αρχές να εξοικονομούν έτσι 117 εκατομμύρια ευρώ. Παράσταση διαμαρτυρίας των δασκάλων του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος σήμερα το μεσημέρι στο κτίριο της Διεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με έτοιμα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων με άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες. Τέλος, στη δράση διδήμου που άδειαζε σπίτια σε Ηρακλείο και Ρέθυμνο, έβαλε η ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης Ηρακλείου. Πρόκειται για δύο άνδρες, ένα Έλληνα και ένα Λοδαπό, οι οποίοι φέρεται να έχουν προβεί σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων σε 10 κλοπές και διαρρήξεις, με τη λία τους να ξεπερνά τις 13.000 ευρώ. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαίνης, 5.000 ευρώ, 5 αυτοκίνητα και 20 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθη Έλληνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν βαλίστρα, τόξο, ξυφολόχη και 19 βέλη. Σεισμός το πρωί στα νυχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν της τάξης των 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε επικέντρο τη θαλάσσια περιοχή στα 44 χιλιόμετρα νότια της Σάρβης. 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι στα 22 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η οικονομική κρίση που επικρατεί στην Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να πάρει πίσω στη Γαλλία τους μετανάστες που φτάνουν στην Αγγλία μία ημέρα μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στη Μάνχη, όπου έχασαν τη ζωή τους 27 άνθρωποι. Συνθήκη ενισχυμένης διμερού συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Γαλλία και Ιταλία. Στους κύριους τομείς της συμπεριλαμβάνεται το μεταναστευτικό ή άμυνα, κοινές δράσεις στη Μεσόγειο και στην Αφρική, η οικονομική συνεργασία, ο πολιτισμός και η βιομηχανική συνέργεια. Στους 52 ενέρχονται οι νεκροί από δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο της Σιβηρίας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τα θύματα είναι 46 ανθρακορίχοι και 6 διασώστες. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Europa League εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός με μια μεγάλη νίκη 1-0 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί ο Παναθηναϊκός, καθώς νίκησε 70-64 τη Zenit. 9.84. Ο καιρός. Εκτεταμένη ζημιά προκάλεσε σήμερα η έντονη κακοκαιρία στη Ζάκυνθο. Από τη δυνατή μπόρα δημιουργήθηκαν προβλήματα τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και σε σπίτια και καταστήματα. Ανεμοστρόβιλος άφησε μεγάλες ζημιές σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ξυλώθηκαν ηλιακοί θερμοσύφωνες. Οι οποίοι βρέθηκαν, αμάλλον δεκάδες μέτρα μακριά. Ξύλινες πέργολες διαλύθηκαν, ενώ από την έντονη και μεγάλη βροχόπτωση πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και ξενοδοχεία της περιοχής. Κατολίσθηση σημειώθηκε στην Αύπακτο, καταπλάκωσε δύο
αυτοκίνητα της αστυνομίας, υλικές είναι οι ζημιές που καταγράφονται. Με αγροτικό μηχάνημα τρακτέρ μεταφέρθηκαν μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Βαρθολομιού στο Δήμο Πηνιού εξαιτίας των πλημμυρών στην περιοχή. Επιχειρούν επίσης στο σημείο πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργεία του Δήμου. Νεφελώδης, ο καιρός στην Κρήτη, ανεμιμένταση στα 6 με 8 μποφόρ έως τους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.